Τρίτη μέρα κινητοποιήσεων του Ωνασίου των εργαζομένων. Διαμαρτυρόμαστε διότι δεν μας καταβάλουν το δώρο των Χριστουγέννων και αυτό γιατί γίνεται. Όλα αυτά γίνονται διότι ο παράνομα διορισμένος Γενικός Διευθυντής, και θα σας πω γιατί είναι παράνομα, δέχτηκε τα πειρά όλων των μελών της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής στις 7 Δεκεμβρίου που έγινε, γιατί έβαλε το μισθό του, στο μισθό του 8.000 ευρώ. Έτσι λοιπόν, αγνοώντας τις εντολές του Υπουργείου για 5.800 που είναι το πλαφόν του Γενικού Γραμματέα, ξεκίνησαν και τον πυροβολούσαν διάφοροι βουλευτές για το μισθό που έπαιρνε. Επιπροσθέτως, θέλω να σας πω το εξής. Διορίστηκε ένα διοικητικό συμβούλιο εν συντομία στις αρχές Ιουλίου. Έχω έγγραφα που λέει ότι στις 23 έκτου ο κύριος Μουτσόπουλος είναι μέλος του ΔΣ. Την πρώτη εβδόμου αναγγέλθηκε η πρόσληψη του κυρίου Μουτσόπουλου στην Επιθεώρηση Εργασίας και υπογράφει ως Γενικός Διευθυντής με αυτό το έγγραφο, σας το καταθέτω. Στις 10 Ιουλίου έγινε η προκήρυξη του Γενικού Διευθυντή που έλυγε στις 20 Ιουλίου, αυτή η προκήρυξη. Παρόλα αυτά, ενώ η προκήρυξη έλυγε στις 20 Ιουλίου, στις 14 εβδόμου, απόσπασμα πάλι του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 14 εβδόμου μας το έχουν κοινοποιήσει επίσημα για τις εξετάσεις του προσωπικού, φαίνεται ότι ο Γενικός Διευθυντής είναι και μέλος ΔΣ. Δηλαδή ενδεχομένως στη λήψη της απόφασης για Γενικό Διευθυντή συμμετείχε και αυτός. Αυτά είναι ως προς το Γενικό Διευθυντή. Με ΦΕΚ λοιπόν έως και σήμερα δεν έχει γίνει αποδεκτή η παραίτησή του από τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, τον Υπουργό Υγείας. Σαφώς και δεν τα γνωρίζει ο κύριος Υπουργός Υγείας. Έτσι λοιπόν εμείς καταγγέλνουμε το γεγονός και ζητάμε να επιληφθεί του θέματος. Ευχαριστώ.